τους φίλους, με το Τέρι, με τους συναδέλφους. Πάντα Άστρα. Παίζει δυνατά. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φάρμα των Ζώων, στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Πριν ξεκινήσουμε, θα υπενθυμίσουμε ακόμα μια φορά τον υπεύθυνο δωδεκάλογο του ιδιοκτήτη κατοικιδίου που πρέπει να μας γίνει βίωμα. Σέβομαι το κατοικιδίο μου, σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν αγοράζουμε, δεν υιοθετούμε κατοικίδια, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα τους χρόνια, που μπορεί να είναι 10, 15, αλλά μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα. Φροντίζω την υγεία του κατοικιδίου μου και τον πάω στο χτινίατρο τακτικά για τα εμβόλια του και θυμούμαι ότι πάντα κάνω προληπτική θεραπεία για τους ψήλους και τα τσιπούρια. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο. Αν θα πάω διακοπές, είτε τον παίρνω μαζί μου, είτε τον αφήνω σε ένα ξενοδοχείο σκύλων. Το ίδιο σημαίνει και για το γάτο μου. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πάτε μία φορά να επισκεφτείτε τους χώρους που θα διαμένουν τα ζώα σας. Δεν αφήνω το σκύλο μου να βγαίνει εκτός αυλής και να γυρνάει μόνος του μέσα στους δρόμους. Όταν τον πηγαίνω περίπατο, πρέπει οπωσδήποτε να τον κρατάω με το λουράκι. Φοράω στο κατοικίδιο ταυτότητα στο λαιμό. Πάνω στην ταυτότητα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του κατοικιδίου, το όνομα του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Επίσης, να θυμίσουμε και πάλι ότι βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όλα τα σκυλιά πρέπει να έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα, ηλεκτρονική σήμανση, microchip. Αν το σκυλί σας δεν έχει microchip, επικοινωνήστε επίγον με το χτινιατρό σας. Δεν δένω κανένα ζώο με κοντή αλυσίδα. Χρειαστεί να το δέσω. Υπάρχει ειδικός τρόπος ώστε να μην κινδυνεύει να πληγεί. Δεν αφήνω κανένα ζώο μέσα στον ήλιο. Δεν τα αφήνουμε μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο. Δεν τα αφήνουμε σε δωμάτιο το οποίο είναι ζεστό. Εκεί που χτυπάει η αντιλιά, γιατί θυμόμαστε ότι όλα τα ζώα παθαίνουν εύκολα θερμοπηξία. Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν καθαρό νερό στη διάθεσή τους. Περιορίζω το σκυλί μου τις ώρες της κοινής ησυχίας για να μην ενοχλεί και εκπαιδεύω το σκύλο μου για να είναι συνεργάσιμος. Όταν πηγαίνω το σκύλο μου περίπατο, πρέπει οπωσδήποτε να θυμούμε ότι πρέπει να έχω ένα σακουλάκι μαζί μου και όταν χρειαστεί πρέπει οπωσδήποτε να μαζεύω τα περιτομάτα του. Δεν αφήνω το σκυλί μου να ζευγαρώνει, εκτός και αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτωρας του κοινολογικού ομίλου Κύπρου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κασίνη. Κύριε Κασίνη, ή μάλλον να σε λέω Νίκο και θα με λέω Σόνια. Πες μου λίγο για τον Νίκο τον Κασίνη. Πού δουλεύει, τι κάνει, ποια είναι τα καθήκοντά του? Καταρχήν καλή σας μέρα. Εργάζομαι στην υπηρεσία Θύρας, είμαι λειτουργός βιολόγος και ασχολούμαι κυρίως με θέματα παρακολούθησης των πληθυσμών των ειδών, κυρίως των πουλιών, των θυραμάτων, του αγρινού, καθώς και κάποια ερευνητικά προγράμματα τα οποία εκπονούμε ως υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Είπαμε για τα πουλιά. Φυσικά έχει κάνει και ένα πολύ μεγάλο έργο για τα αγρινά, το οποίο θα σε θέλω και στο μέλλον ξανά να μιλήσουμε για τα αγρινά, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα αγρινά. Όμως σήμερα να μιλήσουμε. Και κιόλας λίγο για τις ζημιές. Μάλιστα, ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Όμως σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τα πουλιά και ειδικά για τα αρπακτικά πουλιά, επειδή είδα και κάποιες φωτογραφίες τελευταία που βάζατε δαχτυλίδι, δηλαδή σηματοδοτούσατε κάποια πουλιά για να μπορείτε να ελέγχετε τις κινήσεις τους και τους πληθυσμούς τους. Μάλιστα. Να πούμε σαν παρέσθεση ότι η δαχτυλίωση είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για όλα τα είδη πουλιών, των αγρίων πουλιών, ως μέσον παρακολούθησης των κινήσεων των πουλιών.
διότι με την επανασύλληψη του πουλιού, είτε ζωντανού είτε νεκρού, μπορεί να πάρεις πολλές πληροφορίες για τις μετακινήσεις του, την κατάσταση του, την ηλικία του, τον λόγο που έχει πεθάνει, που είναι πολύ σημαντικός ο λόγος και η αιτία θανάτου για αυτά τα είδη. Οπότε η δαχτυλίωση εκείνων των πουλιών των συγκεκριμένων ήταν μέσα στα πλαίσια αποθεραπείας και αποκατάστασης κάποιων τραυματισμένων ή κάποιων νεοσών πουλιών τα οποία είχαν είχαν τεθεί στο αναρωτήριο μας κάτω από φροντίδα στη Λευκωσία, και όταν αποκαταστάθηκε πλήρως η υγεία τους και η κατάσταση τους ήταν τέτοια ώστε μπορούσαν να πετάξουν, απελευθερώθηκαν στην περιοχή του ακροτηρίου, αφού είχαν μπει δαχτυλίδια από εξειδικευμένο δαχτυλιωτή, ο οποίος δαχτυλίωσε τα βουλιά. Τώρα για τα αρπακτικά. Τα αρπακτικά είναι έναν πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη βιοποικιλότητα κάθε περιοχής, και έτσι και Κύπρος ως μια σημαντική περιοχή για τα πουλιά στον ευρωπαϊκό χώρο έχει και αυτή τα σημαντικά είδη αρπακτικών πουλιών. Πόσα είδη αρπακτικών έχουμε στην Κύπρο? Υπάρχουν δεκάδες είδη αρπακτικών που έχουν απαντήσει στην Κύπρο, δηλαδή είτε ως είδη που φωλιάζουν, είτε ως είδη που έχουν περάσει μεταναστευτικά, είτε ως είδη που ξεχειμονιάζουν. Οπότε πρέπει να το περιορίσουμε κάπως, να πούμε για τα είδη που φωλιάζουν, να πούμε για τα είδη που περνούν. Υπάρχει για τα νυχτόβια, για τα ημερόβια, διότι έχουμε και τα νυχτόβια που είναι οι κουκουβάγες, έχουμε και τα ημερόβια που είναι τα γεράκια, οι γήπες, οι αετοί, τα φαλκόνια, υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Οπότε αν θα τα πούμε για τα είδη που φωλιάζουν, τότε ο κατάλογος μας είναι περιορισμένος, δηλαδή φωλιάζουν κυρίως 7-8 είδη αναλόγως της χρονιάς και της περίοδου. Τα πιο κοινά όμως είναι ο γήπας, ο αετός, η γερακίνα, το διπλοσάχινον, ο πετρίτης, η μαυρομάτης όπως το λέμε, ο κίτσις που είναι το πιο κοινό και κοντά στις πόλεις, το φαλκόνι της Ελεονόρας που είναι ένα πολύ σημαντικό πουλί που μας έρχεται να φωλιάζει το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα, ας το πούμε, πουλιά που φωλιάζουν στην Κύπρο. Δηλαδή έρχονται και φωλιάζουν, που σημαίνει ότι... Κάποια είναι μόνιμα, αλλά σαν το φαλκόνι της Ελεονόρας έρχεται από την Αφρική όπου διαχυμάζει το χειμώνα. Και κυρίως στην περιοχή της Μαγαδασκάρης, όλα τα φαλκόνια της Ελεονόρας που φωλιάζουν στη Μεσόγειο αποκλειστικά πάνε για να ξεχειμονιάσουν στη Μαγαδασκάρη και έρχονται μέσα στην Άνοιξη, στη Μεσόγειο και πάλι, και στην Κύπρο φωλιάζουν στους παραθαλάσσιους γκρεμούς από το ακροτήρι της Λεμεσού μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού, αυτή τη λωρίδα των παραθαλάσσιων γκρεμών. Εκεί φωλιάζει το φαλκόνι της Ελεονόρας. Η διαφορά για το φαλκόνι της Ελεονόρας πρέπει να τονιστεί είναι ότι αργεί πολύ να φωλιάσει και φωλιάζει το καλοκαίρι μέσα στον Αύγουστο, που είναι μια διαφορά μεγάλη από τα άλλα είδη, τα οποία φωλιάζουν πολύ νωρίτερα. Και ο λόγος είναι ότι θέλει να συγχρονίσει τη φωλεοποίηση του με την αυθονία των μεταναστευτικών μικροπουλιών με τα οποία τρέφει τους νεοσούς του το Σεπτέμβρη, όταν αυτοί έχουν κολλαφθεί και έχουν ανάγκη από τροφή για να μπορέσουν να πετάξουν για την Αφρική. Αυτόν το είδος σε λίγες μέρες θα φύγουν, και τα τελευταία έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν, τα τελευταία θα φύγουν αρχές Νοεμβρίου, θα έχει φύγει ήδη από την Κύπρο. Μάλιστα. Να πούμε στους ακροατές ότι αν έχουν κάποιες απορίες, κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν για τα αρπακτικά πουλιά, να μας στείλουν ένα μήνυμα στο 2250, και αν επίσης ξέρουμε και κάποιους μύθους για όλα αυτά τα αρπακτικά πουλιά, καλό θα ήταν να μαθαίνουμε κι εμείς να ενημερωνόμαστε. Μέσα στα αρπακτικά πουλιά, Νίκο, ανάφερε στο γήπα. Ναι, ο γήπας είναι το πιο μεγάλο είδος πουλιού που ιόρνεων, όπως το λένε στην Ελλάδα, εμείς το λέμε γήπα, που είναι και το πιο σωστό, διότι το επιστημονικό του είναι γύψ φούλβους, που είναι από τα αρχαία. Οπότε ο γήπας είναι το πιο μεγάλο σε μέγεθος πουλί της Κύπρου και το μεγαλύτερο αρπακτικό που φωλιάζει στην Κύπρο. Δυστυχώς στο παρελθόν είχαμε και έναν ακόμα μεγαλύτερο γήπα, τον μαύρο γήπα, που κάποιοι παλαιότεροι θα το θυμούνται, έναν
πολύ μεγαλύτερων από το γήπα πουλίν, ολόμαυρο, το οποίο φωλιάζει σε δέντρα όμως, σε αντίθεση με το γήπα των πυρόχρωμο που φωλιάζει σε κρεμμούς, ο οποίος ήταν πολύ πιο σπάνιος ο μαυρόγυπας και δυστυχώς εξαφανίστηκε ως είδος που φωλιάζει στην Κύπρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Και μας έχει μείνει ο γήπας ο πυρόχρους, ο οποίος είναι και αυτός σε πολύ άσχημη πληθυσμιακή κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Μια πορεμένη ιστορία βασικά ο γήπας, έτσι. Δυστυχώς ο γήπας, επειδή είναι και πολύ μεγάλων είδος και ευαίσθητος σε ενοχλήσεις και αργεί πολύ στην αναπαραγωγή του, το κυριότερο όμως επειδή τρέφεται αποκλειστικά με πτώματα, είναι πολύ ευάλωτος στις δηλητηριάσεις. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα των μεγάλων με τα δηλητήρια που υπάρχουν στην Ήπεθρο, τα οποία δεν έχουν στόχο το γήπα βέβαια, αλλά έχουν στόχο σαρκοφάγα ζώα όπως την Αλεπούν και, και τους αδέσποτους σκύλους. Και δυστυχώς ο γήπας πλήρωσε πολλές φορές και στο παρελθόν, και στο παρελθόν υπήρχαν και μαζικές δηλητηριάσεις, δεκαετία του 80, του 90 κλπ. Όπως είχαμε και όμως πρόσφατα, μεταξύ 2015 και 2016 είχαμε 7 γήπες νεκρούς σε μια πολύ κοντινή ακτίνα στην επαρχία Λεμεσού, και δυστυχώς 3 εκ των οποίων ήταν γήπες οι οποίοι είχαν έρθει από την Κρήτη μέσα σε ένα πρόγραμμα επανεισαγωγής του γήπα στην Κύπρο και ενίσχυσης του πληθυσμού του, και οι υπόλοιποι ήταν κυπριακοί γήπες, που ήταν ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Και ακόμα πιο δυσάρεστο ήταν και ότι το δηλητήριο που είχε ανιχνευθεί πάνω στους ιστούς των νεκρών κηπών ήταν απαγορευμένων πολύ ισχυρών φυτοφάρμακων, το οποίο είναι απαγορευμένο εδώ και χρόνια στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το οποίο δεν μένει μόνο πάνω στα νεκρά ζώα που το τρώνε ή που το μυρίζονται, αλλά εισχωρεί και στο έδαφος, έτσι, και παραμένει, και να το ξαναπούμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Να θυμόμαστε όταν βάζουμε δηλητήρια, όταν βάζει ο κόσμος δηλητήρια, παραμένουν στο έδαφος αυτά τα δηλητήρια. Έχουν επίδραση μέχρι και 250 χρόνια και παραμένουν νανογραμμάρια. Όλα αυτά όμως επιφέρουν βλάβες και στον άνθρωπο. Το πιο σημαντικό είναι ότι ξεχνούμε ότι βάζοντας τα δηλητήρια και τα καμένα τα ζώα, μετά υποφέρει και ο άνθρωπος. Δυστυχώς και μπαίνουν και μέσα στο νερό, μέσω του νερού μπαίνουν και σε φυτά με τα οποία τρέφεται ο άνθρωπος, και οι επιδράσεις αυτών των δηλητηρίων είναι πολύ, όπως έχετε πει, πολύ μακροχρόνιες και πάνε δεκαετίες. Και δυστυχώς είναι κάτι που πολλοί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, και ελαφρά την καρδία μπορεί κάποιος να τοποθετήσει δηλητήρια για τον πιο ασήμαντο λόγο. Ακόμα και που ψεκάζουν τα δέντρα με μη με απαγορευμένα, δηλαδή όχι από αυτά τα οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν κάποια φυτοφάρμακα τα οποία είναι αποδεκτά και κάποια που δεν είναι αποδεκτά, και εκεί ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί και όλα αυτά όταν βρέχει πάνε μέσα στο έδαφος, παραμένουν, επιδρούν στη δική μας την υγεία. Δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος, οπότε και πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στη χρήση αυτών των σκευασμάτων και να ακολουθούμε τις οδηγίες αυτών που ξέρουν καλύτερα και αυτών που μας συμβουλεύουν για τη σωστή τους χρήση. Δεν πρέπει να φέρνουμε παράνομα φυτοφάρμακα από αλλού, από άλλες χώρες, από άλλους τόπους. Πρέπει να συμβουλευόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους στην Κύπρο, οι οποίοι ξέρουν ποια είναι τα απαγορευμένα, ποια είναι τα βιολογικά, ποια είναι αυτά που δεν κάνουν καμιά ζημιά, και πρέπει σιγά σιγά όλοι μας να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Νίκο, όμως, τελευταία χάσαμε ακόμα ένα κύπαν, έτσι. Ναι, δυστυχώς το Σαββατοκυριακό που έχει περάσει βρέθηκε ένας νεκρός γήπας στην περιοχή της Πάφου, σχετικά κοντά στην Ταΐστρα, στον Άγιον Ιωάννη της Πάφου, στην κοιλάδα του Ξερού. Ένας νεαρός γήπας, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι από δηλητηρίαση που έχει πεθάνει, αλλά είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, το οποίο προστίθεται στον κατάλογο των
των νεκρών σημαντικών ειδών, όλα είναι σημαντικά βέβαια, των ειδών τα οποία έχουμε βρει. Είχαμε βρει και πρόσφατα στην Λάρνακα, υπάρχει Λάρνακα, κάποια δηλητηριασμένα αρπακτικά μεταναστευτικά στην περιοχή Μαρώνιν Άγιος Θεόδωρος. Είναι όλα αυτά που συσθέτουν μια κακή εικόνα και μια ανησυχητική εικόνα για την χρήση των δηλητηρίων στη χώρα μας. Αν μιλήσουμε τώρα για τη λαθροθυρία, είναι ο άλλος εχθρός. Η λαθροθυρία όσον αφορά το γήπαν δεν είναι τόσο όσο ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή τα επεισόδια πυροβολισμού γήπων τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Κάποιων άλλων αρπακτικών υπάρχουν ακόμα, ειδικά σε κάποιες παραλιακές περιοχές που μεταναστεύουν σε μεγάλους αριθμούς κάποια είδη. Αλλά και αυτόν έχει περιοριστεί ευτυχώς αρκετά τα τελευταία χρόνια και αυτόν πρέπει να μειωθεί ακόμα και να εξαφανιστεί με την ενημέρωση όλων των κυνηγών, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το άθλημα του κυνηγίου, να σέβονται όλα τα είδη τα οποία δεν είναι μέρος των ειδών τα οποία μπορούν να κυνηγήσουν. Κάπου διάβαζα ότι πιθανόν κάποια αρπακτικά να πυροβολούνται είτε από άγνοια των κυνηγών, αλλά κάποιοι έλεγαν ότι γίνονται επί σκοπού. Στο παρελθόν γινόταν πολύ περισσότερο αυτόν το πράγμα, διότι κάποια αρπακτικά είχαν στοχοποιηθεί για μείωση κάποιων ειδών θυραμάτων. Και είναι κάποια πρακτική η οποία μας ήρθε από το εξωτερικό βέβαια, διότι ας μην ξεχνούμε ότι στην Αγγλία παραδείγματος χάρη, μια χώρα η οποία θεωρείται κατά πολλούς πρότυπο, υπάρχουν μεγάλες farmers, estates όπως λέγονται, τα οποία εργοδοτούν ανθρώπους για να παγιδεύουν και να εξοντώνουν παράνομα κάποια αρπακτικά είδη για την αύξηση κάποιων θυραματικών ειδών. Οπότε κάποια κακά συστήματα έχουν έρθει από το εξωτερικό. Φυσικά, όπως έχω πει, η εξόντωση αρπακτικών με πυροβόλων όπλων έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και δεν αποτελεί τον πιο σοβαρό κίνδυνο, αλλά είναι οι δηλητηριάσεις που αποτελούν κυρίως των μεγάλων κίνδυνων, αλλά και η καταστροφή των βιοτόπων των ειδών, κάτι που δεν το πολλο σκεφτόμαστε, αλλά είναι έναν από τους κύριους, αν όχι ο πιο κύριος λόγος μείωσης των αριθμών των ειδών. Διότι η καταστροφή των βιοτόπων είναι κάτι μη αναστρέψιμο, είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Αν καταστραφεί ένας βιοτόπος που είναι α και γίνει ω, τέλειωσε. Το είδος αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει πλέον εκεί και θα εξαφανιστεί. Δεν θα πάει κάπου αλλού δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή η λογική, πάει κάπου αλλού. Είναι εκεί, δεν υπάρχει, εξαφανίζεται. Ξέρεις τι με ενοχλεί, Νίκο, εμένα περισσότερο, ότι εμείς οι Κύπροι ξεχνούμε την ομορφιά της δικής μας πατρίδας, του δικού μας νησιού. Μιλούμε για τα άλλα νησιά, πόσο όμορφα είναι, οι βιότοποι κτλ. Και εμείς έχουμε έναν απεριόριστο πλούτο σε αυτό το νησί, αλλά δεν το προστατεύουμε. Συμφωνώ απόλυτα και είναι καιρός να γνωρίσουμε και μέσω των ειδών που έχουμε τον τόπο μας, διότι οι πιο όμορφες περιοχές της Κύπρου είναι πολύ άγνωστες στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Σε αυτές τις περιοχές θα δούμε και αυτά τα σημαντικά είδη, διότι είναι και οι πιο άγριες εντός εισαγωγικών περιοχές, και τότε θα εκτιμήσουμε και θα αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας, γνωρίζοντας μέσω των περιοχών αυτών και τα είδη τα οποία τες ομορφαίνουν ακόμα περισσότερο, είτε αυτά είναι αρπακτικά, είτε είναι άλλα είδη πουλιών, είτε είναι τα αγρινά, είτε οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τα ερπετά, τα οποία κάποιοι υποτιμούν και κάποιοι φοβούνται, είναι και αυτά σημαντικό μέρος της πανίδας της Κύπρου. Και για να υπάρχει και ισορροπία στην πανίδα της Κύπρου και στο περιβάλλον, πρέπει όλα να δουλεύουν, ας πούμε αυτή η αλυσίδα να δουλεύει σωστά για να υπάρχει ισορροπία. Τώρα τι γίνεται με την παράνομη παγίδευση των μεταναστευτικών πτηνών? Εντάξει, η παράνομη παγίδευση αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για πολλά είδη πουλιών.
Είναι από τις πιο σημαντικές απειλές όσον αφορά κάποιες οικογένειες, κυρίως μικροπουλιών, αλλά δυστυχώς και κατά την παράνομη παγίδευση μεταναστευτικών πουλιών, πολλά αρπακτικά, ακόμα και μεγάλα πουλιά, σκοτώνονται ή παγιδεύονται είτε πάνω σε δίχτυα είτε πάνω σε ξόβερκα και αφήνονται, είτε βρίσκονται μετά από ορισμένες μέρες εξαντλημένα ή νεκρά, ή αφήνονται ή σκοτώνονται και αφήνονται δίπλα από το δίχτυ, διότι δεν είναι χρήσιμα στον παγιδευτή. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε βρει μέχρι και αετών παγιδευμένο. Οπότε αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απειλή για όλα τα είδη, αλλά ακόμα και για τα πιο σπάνια, διότι όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, η μέθοδος αυτή είναι μη επιλεκτική. Δεν επιλέγεις δηλαδή αυτόν που θα συλλάβεις με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Και να μιλούμε με το όνομα του, ήταν πελοπούλια, έτσι. Μπορεί ο στόχος να είναι συγκεκριμένων είδος πουλιού. Όμως σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν δεκάδες είδη μικροπουλιών, αλλά και πολύ μεγαλύτερα είδη μπορεί να συλληφθούν και να πεθάνουν πάνω σε αυτόν, τα οποία είναι πολύ σπάνια, και με αυτόν τον τρόπο συντελούμε και εμείς στην μείωση των πληθυσμών κάποιων σημαντικών ειδών. Και άλλοι κίνδυνοι υπάρχουν γενικά για αυτά τα πουλιά, για τα αρπακτικά? Κάποιες έμμεσες απειλές. Εντάξει, ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος είναι τα εναέρια καλώδια, είτε μεταφοράς ρεύματος, είτε άλλης μεταφοράς τηλεφωνικά καλώδια, αλλά κυρίως του ρεύματος, ειδικά σε μεγάλες κοιλάδες ποταμών που διασχίζουν τις κοιλάδες αυτά τα καλώδια, αποτελούν αιτία και για ηλεκτροπληξία, αλλά και για προσκρούσεις. Σε άλλες χώρες που έχουν γίνει μελέτες έχουν βρει ότι είναι από τις πιο σημαντικές αιτίες θανάτου για πολύ μεγάλα είδη αετών και αρπακτικών, ηλεκτροπληξία σε καλώδια υψηλής τάσης, αλλά και προσκρούσεις. Εμείς προσκρούσεις έχουμε βρει αρκετές φορές θύματα προσκρούσεων πολλά είδη πουλιών, ακόμα και αρπακτικά, και πρόσφατα είχαμε βρει στην Πάφων έναν αετών ο οποίος είχε χτυπήσει σε καλώδιον και είχε πεθάνει δυστυχώς μετά από μερικές ημέρες στο αναρωτήριο. Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτόν το πουλί στη ζωή. Οπότε και τα καλώδια τα οποία διασχίζουν κοιλάδες αποτελούν κίνδυνον για πολλά είδη πουλιών και θα πρέπει να μαρκάρονται. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη σήμανσης αυτών των καλώδιων. Το έχουμε κάνει στη λίμνη Ορόκλινης μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος live, και έχουν μπει διάφορα σήματα πάνω στα καλώδια αυτά ώστε να φωσφορίζουν ακόμα και τη νύχτα και να είναι ορατά στα πουλιά. Και αυτό μπορεί να γίνει και θα πρέπει να γίνει ειδικά στις μεγάλες κοιλάδες που είναι και τα μεγαλύτερα περάσματα αυτών των μεγάλων πουλιών, που είναι και δυνητικά πιο επικίνδυνα για να χτυπήσουν. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που πιθανώς στο μέλλον να μπει σε εφαρμογή? Ναι, υπάρχουν κάποιες, έχουν μπει σε κάποιο σχεδιασμό και σύντομα θα γίνουν κάποιες σημάνσεις, ειδικά στην επαρχία Λεμεσού και Πάφου, που είναι και τα μεγαλύτερα αποθέματα, ας το πούμε, αυτών των σημαντικών ειδών. Θα γίνουν κάποιες σημάνσεις καλωδίων. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τον καιρό που γίνεται η τοποθέτηση αυτών των καλωδίων, αλλά θα πρέπει να γίνει σε κάποια φάση, να είναι πιο ορατά ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα προσκρούσεων. Νίκο, ανάφερες αητούς. Έχουμε πολλούς αητούς στην Κύπρο, έχουν μείνει αητοί? Στην Κύπρο φωλιάζει μόνο έναν είδος αετού, το περτικοσάχινο, όπως λέγεται στην κυπριακή διάλεκτο, που είναι βασικά αετός, δεν είναι σαχίνι, δηλαδή είναι γεράκι. Είναι είδος το οποίο απαντά σε όλη την Κύπρο, κυρίως όμως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Είναι είδος το οποίο ενοχλείται πολύ από τον άνθρωπο, δηλαδή δεν αντέχει εντός εισαγωγικών την ανθρώπινη ενοχλήση, οπότε το βρίσκουμε κυρίως σε πιο απόμερες περιοχές, σε φαράγγια. Το δάσος Πάφου αποτελεί τον κύριο
χώρων που υπάρχει αυτό το είδος σε πολύ καλούς αριθμούς, σε άλλες δασικές περιοχές υπάρχει και είναι το πιο σημαντικό είδος μετά το γήπαν σε μέγεθος τουλάχιστον αετού που φωλιάζει στην Κύπρο και ο μόνος αετός φωλιάζει στην Κύπρο βέβαια. Υπάρχουν, ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος ή είναι μικρός? Ο πληθυσμός τους ευτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει ανακάμψει. Είναι είδος το οποίο είναι περίπου γύρω στα 40 ζευγάρια στην Κύπρο. Για το μέγεθος της Κύπρου θεωρούμε ότι είναι ένας σχετικά καλός πληθυσμός. Αντιμετωπίζει όμως και αυτός πολλές απειλές. Πέφτει και αυτός θύμα δηλητηριάσεων, διότι μπορεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα να τρέφεται και αυτός με πτώματα όταν δεν βρίσκει τροφή. Οπότε αυτός όμως κινδυνεύει περισσότερο από την ανθρώπινη ενόχληση, την κατασκευή δρόμων πολύ κοντά στις φωλιές του, την ανάπτυξη μεγάλων έργων πολύ κοντά σε φωλιές, γενικά με τις μη συμβατές αναπτύξεις κοντά στις περιοχές που φωλιάζει αυτόν το είδος, όπως και ο γήπας βέβαια, κινδυνεύει πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλη την Ευρώπη βέβαια, δεν ισχύει μόνο για την Κύπρο. Αυτά τα είδη είναι πολύ ευαίσθητα και σε τέτοιες περιβαλλοντικές αλλαγές. Αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει με την Κρήτη, γιατί ο πυρόχρους ο γήπας είναι ο ίδιος ο οποίος υπάρχει στην Κρήτη και στην Ισπανία. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πρόγραμμα για το μαύρο γήπα? Μαύρο γήπα. Πολύ σωστή ερώτηση. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς θα θέλαμε να ανακάμψει πρώτα ο πυρόχρους γήπας, να δημιουργήσουμε έναν υγιή πληθυσμών αρκετών ζευγαριών πυρόχρου γήπα και μετά στο επόμενο στάδιο να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε το μαυρό γήπα που είναι πολύ πιο ευαίσθητο είδος και χρειάζεται πολύ πιο έτσι λεπτές κινήσεις ώστε να μπορέσει να επανέλθει και επειδή σχετίζεται και με το γήπα τον πυρόχρου, δηλαδή μπορεί να τρέφονται στην ίδια περιοχή, μπορεί να πετούν και μαζί σε κάποιες φορές, να βρίσκουν μαζί τα πτώματα, ο μαυρόγυπας θα ήταν καλό να επανέλθει μόνο αν έχουμε υγιή πληθυσμό πυρόχρου γήπα στην Κύπρο. Είναι πολύ νομίζω πρόωρο να το σκεφτόμαστε αυτό τη στιγμή που έχουμε ακόμα προβλήματα με τα δηλητήρια. Μάλιστα. Αναφέρθηκες ότι οι κυστικές περιοχές ενοχλούν τα αρπακτικά πουλιά, δηλαδή οι αναπτύξεις κάποιων περιοχών πιθανόν, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών και αυτά τα καλλιέργειες να γίνονται σπίτια, να γίνονται αναπτύξεις, να γίνονται φυσικά, αυτά είναι εμπορικά κέντρα. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη Μεσόγειο. Δηλαδή η εγκατάλειψη της υπαίθρου, των παραδοσιακών καλλιεργειών και η αντικατάσταση αυτών είτε με σπίτια είτε με μεγάλες μονάδες. Δηλαδή χάνουμε μέρος του οικοσυστήματος, του μεσογειακού οικοσυστήματος αυτού του μοσαϊκού με τα αμπέλια, τις φυτίες, όλες αυτές τις δόμες, τις παραδοσιακές που είναι πολύ σημαντικές και για τα είδη της πανίδας. Χάνουμε την παραδοσιακή βόσκηση σε πολλές περιοχές. Σε άλλες περιοχές έχουμε υπερβόσκηση, δηλαδή υπερκατανάλωση της χλωρίδας που και αυτόν κάνει ζημιά, με αποτέλεσμα να χάνεται ο σημαντικός χώρος για αυτά τα είδη και να μειώνονται οι πληθυσμοί τους και αυτές οι απειλές είναι οι λεγόμενες έμμεσες απειλές, δεν είναι και πολύ ορατές στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο μάτι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μία αναστρέψιμο, δηλαδή όταν αφαιρέσεις έναν τεράστιο αμπελώνα ή έναν μοσιακό αμπελώνα με μικρές φυτίες χαρουπιών, ελιών κλπ. Και φτιάξει εκεί έναν τεράστιο δρόμο ή φτιάξει εκεί ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Αυτό το πράγμα έχει μεγάλες επιπτώσεις, οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες, δεν μπορούν να αναστραφούν. Έχουμε ένα μήνυμα που λέει πριν 6 μήνες περίπου βρήκα σπίτι μου ένα σαχίνι και λείπαν όλα του τα μεγάλα τα φτερά. Μάλιστα. Και ρωτά γιατί. Πιθανόν λέει ανθρώπινος παράγοντας.
και μας δίνει και συγχαρητήρια, μάλλον όχι μας δίνει, δίνει συγχαρητήρια στη θύρα που το πρωί πέρασε και το παράλαβε μόλις τηλεφώνησε ο ακροατής. Αυτό είναι πολύ θετικό και προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ανταποκρινόμαστε στον κόσμο, διότι πολλοίς κόσμος βρίσκει αυτά τα πουλιά. Πολλοίς κόσμος δηλαδή και στον ελεύθερο του χρόνου έχει ανθρώπους που τα έχουν βρει ακόμα στη θάλασσα και έχουν μπει μες στη θάλασσα για να βγάλουν τραυματισμένα ή άρρωστα πουλιά. Μας έχουν τηλεφωνήσει, έχει που τα κρατούν και μέρες στα σπίτια τους και προσπαθούν να τα φροντίσουν. Οπότε χωρίς την συνεργασία του κόσμου δεν μπορούμε ούτε να τα βρούμε ούτε να τα παραλάβουμε εύκολα. Οπότε ο κόσμος είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της... και μπορούμε να πούμε ότι βελτιώνεται η αντιμετώπιση που έχει ο κόσμος για τα τραυματισμένα, για τα άρρωστα κλπ. Άρα μπορεί οποιοδήποτε βρει ένα τραυματισμένο πουλί να πάρει την υπηρεσία θύρας. Μάλιστα. Υπάρχουν τα τηλέφωνα μας στην ιστοσελίδα μας. Είναι σε κάθε επαρχία αν υπάρχουν γραφεία. Μπορεί και μέσω της ΣΥΤΑ να βρει τα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας, τα οποία μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει για να αναφέρει έναν τραυματισμένο ή ένα άρρωστο πουλί και θα το παραλάβουμε συνήθως εντός των επόμενων ωρών που θα γίνει το τηλεφώνημα. Και υπάρχει ένα ρωτήριο στη Λευκωσία? Ναι, έχουμε ένα ρωτήριο στη Λευκωσία το οποίο λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια θα έλεγα. Συνεχώς το βελτιώνουμε. Είναι ένα ρωτήριο το οποίο δέχεται δεκάδες πουλιά αλλά και κάποια αγρινά κάθε χρόνο. Προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε συνήθως αρκετά από αυτά τα πουλιά να επανέρχονται στη φύση και κάνουμε και κάποιες απελευθερώσεις κυρίως κατά τη μετανάστευση και κυρίως κατά τη διάρκεια κάποιων συμβολικών ημερών για να ευαισθητοποιήσουμε και λίγο την κοινή γνώμη για το θέμα κάποιων ημερών και κάποιων γεγονότων που έχουν συμβεί, όπως παραδείγματος χάρη την Παγκόσμια Μέρα Μεταναστευτικών Πουλιών, των υγροτόπων κλπ. Ώστε ο κόσμος να μαθαίνει και για αυτές τις σημαντικές ημέρες, που είναι σημαντικές για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Οπότε αυτό το αναρωτήριο κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να το αναβαθμίσουμε και γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστεί και θα αναβαθμιστεί. Οπότε θα προσπαθούμε περισσότερο, διότι ο άνθρωπος έχει τον ρόλο και του φροντιστή των άλλων ειδών. Δεν είναι μόνο να τα καταναλώνει, αλλά και να τα φροντίζει και να παίρνει όλα τα μέτρα για να μπορούν αυτά τα είδη που έχουν τραυματιστεί λόγω κυρίως των ανθρώπινων ενεργειών να επανέρχονται στη φύση. Όμορφο αυτό, όμορφο. Κάποιος μας ρωτά, λέει ότι έχει βάλει φαγητό σε σαχίνια και τα τάισε. Θα ξαναεπιστρέψουν? Εντάξει, το σαχίνι, το κοινό γεράκι που λέμε, που είναι είδος το οποίο φωλιάζει κοντά στα σπίτια μας, είναι είδος το οποίο κυνηγά κοντά στα σπίτια μας ποντικούς, σαύρες κλπ, μικρά πουλιά. Σίγουρα θα είναι στην περιοχή του, αν έχει φάει σαν νεοσός εκεί, σίγουρα θα είναι στην περιοχή του το πουλί αυτό. Καλό είναι φυσικά να μην βάζουμε τροφή σε αυτά τα είδη, διότι δεν είναι καλό να τους βάζουμε τροφή, ειδικά των αρπακτικών. Αλλά εντάξει, είναι είδος το οποίο θα υπάρχει στη γειτονιά μας αν υπάρχουν αρκετοί ανοιχτοί χώροι, κάποια δέντρα, ένας ποταμός ίσως, ανοιχτά χωράφια, τότε θα μπορεί να υπάρχει αυτό το είδος στην περιοχή μας. Νίκο, αναφέρες προηγουμένως και τώρα μου ήρθε έτσι αυτή η ιδέα για τα Φάλκο Ελεονόρα που διαχυμάζουν στη Μαδαγασκάρη και έρχονται στην Κύπρο ή σε όλες τις περιοχές της Μεσογείου. Η χρήση ταχύπλων σκαφών ή των τουριστών που είναι στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου δεν επηρεάζει το Φάλκο Ελεονόρα? Σε κάποιες περιοχές θα έλεγα το επηρεάζει. Ευτυχώς για το είδος προτιμά τους απόκρημνους κρεμμούνους πολύ κοντά στις αγγλικές βάσεις που είναι η πρόσβαση αρκετά περιορισμένη. Όμως υπάρχουν και σε περιοχές που είναι ελεύθερη πρόσβαση των ταχυπλών σκαφών, ειδικά περιοχή επισκοπής στο Κούριον, στο Πισούρι,
όπου αν αυτά τα ταχύπλα σκάφη προσεγγίζουν πολύ κοντά τις απικίες, αυτό να αποτελεί ενόχληση για το είδος. Και καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση αυτών των σκαφών πολύ κοντά στους κρεμμούς, διότι είναι έναν πολύ όμορφο είδος, είναι έναν πολύ πολύ έτσι, χαρακτηριστικό είδος αυτών των εξαιρετικά όμορφων περιοχών, και δεν υπάρχει λόγος να τα ενοχλούμε, μπορούμε να τα θαυμάσουμε σε κάποια αναπόσταση από τους κρεμμούς. Είναι και πολύ πιο ασφαλές βέβαια, διότι εκεί οι περιοχές είναι και λίγο, υπάρχουν ξέρες και είναι και λίγο επικίνδυνο για την χρήση της, των σκαφών εκεί κοντά, οπότε είναι καλύτερα να είμαστε σε κάποιες εκατοντάδες μέτρα από, από τους κρεμμούς και να χρησιμοποιούμε αυτά τα σκάφη τα οποία έχουν, προκαλούν πάρα πολύ θόρυβο. Η Κύπρος είναι μέλος των δικτύων περιοχών Natura 2000. Ξέρουμε και για την ολόκληρη, ξέρουμε και για κάποιες άλλες περιοχές. Υπάρχει πρόγραμμα για το μέλλον, για δημιουργίες και άλλων δικτύων περιοχών Natura? Δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για νέες περιοχές. Έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό δίκτυο, έναν επαρκές δίκτυο περιοχών. Αυτό που θα γίνει στο μέλλον περισσότερο είναι η διαχείριση αυτών των περιοχών. Αυτές οι περιοχές, και είναι σημαντικό αυτό που αναφέρεται, είναι το α και το ω για τη διατήρηση, τη μακροχρόνια διατήρηση είτε των ειδών χλωρίδας είτε των ειδών πανίδας στη χώρα μας. Αυτές οι περιοχές έχουν επιλεγεί με σίγουρα επιστημονικά κριτήρια. Και αυτές οι περιοχές, πολλές εκ των οποίων έχουν οριστεί και για αρπακτικά πουλιά, όπως το Ακροτήριο Άσπρος, το Πισούρι, κυρίως για το Φαλκόνι της Ελεονόρας, αλλά και άλλες περιοχές, θα πρέπει να γίνει πιο σωστή διαχείριση τους, πιο ολοκληρωμένη διαχείριση τους, σε συνεργασία με τον κόσμο ο οποίος μένει στις περιοχές αυτές, διότι είναι σημαντικό στοιχείο και απαραίτητο στοιχείο ο πολίτης που διαμένει στις περιοχές αυτές να καταλάβει την αξία των περιοχών και να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να ζει σε τέτοιες περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι, όταν κάποιος θα ζει και πάνω στο χάρτη, είναι οι πιο όμορφες περιοχές που έχει η Κύπρος σε φυσική ομορφιά και είναι και οι πιο άγνωστες περιοχές, οι οποίες αποτελούν και το περιβαλλοντικό στολίδι της χώρας μας. Και θα πρέπει να γίνεται και παρακολούθηση αυτών των πουλιών, δηλαδή ειδικά κάτι την εποχή των μεταναστεύσεων? Γίνεται παρακολούθηση. Η παρακολούθηση είναι κάτι που είναι κάτι που δεν σταματά ποτέ. Η παρακολούθηση είναι μέρος της σωστής διαχείρισης, διότι χωρίς παρακολούθηση και χωρίς να ξέρεις τα επίπεδα πληθυσμών, είτε των ειδών που θυρεύεις, είτε των ειδών που θέλεις να προστατεύσεις ολόχρονα, είτε των ειδών των οποίων είναι πολύ κοινή η αριθμή τους, είτε το σπάνιον, δεν ξέρεις τα επίπεδα πληθυσμών αν δεν τα παρακολουθάς. Αν δεν ξέρεις ότι... αν δεν ξέρεις τα επίπεδα των πληθυσμών, δεν θα ξέρεις αν κινδυνεύει ο κήπας παραδείγματος χάρη ή αν ο αετός είναι σε πιο καλά επίπεδα. Οπότε αυτό είναι κάτι που γίνεται. Γίνεται και κατά τη μετανάστευση για κάποια είδη σημαντικά που παίρνουν από την Κύπρο, αλλά γίνεται και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ειδικά για τα κυπριακά εντός εισαγωγικών είδη που μας ενδιαφέρει περισσότερον, και για το γήπαν και για τον αετόν, τη γερακίνα, κάποια άλλα είδη μικρότερα, τα οποία γίνεται παρακολούθησή τους ώστε να ξέρουμε τα επίπεδα του πληθυσμού τους ετησίως. Νίκο, χαίρομαι που η υπηρεσία Θύρας έχει τόσα πολλά προγράμματα, γιατί κάπου στο μυαλό μας, εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης, όταν αναφέρομαι στην υπηρεσία Θύρα, σκέφτομαι μόνο το κυνήγι. Κυνηγόσκυλα, κυνήγι, υπηρεσία Θύρας, λαγός, περδίκιν κτλ. Δεν έχω αντιληφθεί ή δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόγραμμα το οποίο κάνει η υπηρεσία Θύρα. Δηλαδή είναι τεράστιο. Εντάξει, το κυνήγι είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς της υπηρεσίας Θύρας και Βανίδας, διότι το κυνήγι, εκτός το ότι αποτελεί και ένα σημαντικό σπορ για πάρα πολλούς Κύπριους, είναι παραδοσιακό σπορ και μέρος της κυπριακής παράδοσης, αλλά είναι και διαχειρίζεται και σημαντικά είδη όπως την πέρδικα, τη φραγκολίνα, τον λαγό, τα οποία είναι μέρος και αυτά της κυπριακής πανίδας, και γι' αυτά γίνονται καταγραφές, αυτά, και αυτά είναι που ξεκίνησαν οι καταγραφές και έχουν
επεκταθεί στα άλλα είδη. Είναι σημαντικά είδη αυτά τα οποία διαχειριζόμαστε. Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει άγριους πληθυσμούς φραγκολίνας και τώρα υπάρχουν χώρες που θέλουν να πάρουν φραγκολίνες από την Κύπρο και να απελευθερώσουν στις χώρες. Ναι, το ξέρω. Η Γαλλία ήδη ήταν η πρώτη χώρα η οποία έκαμε και αίτηση για να πάρει κυπριακές φραγκολίνες. Η Γαλλία θέλει, θέλουν από την Ισπανία, θέλουν ναι. από την Ελλάδα. Υπάρχουν χώρες που ζηλεύουν τα φραγκολίνα που έχει η Κύπρος. Η φραγκολίνα έχει επεκταθεί σε όλη την Κύπρο. Μπορεί να βρει φραγκολίνες κάποιος από την επαρχία Αναμοχώς του μέχρι τον Ακάμα, όλων των παραθαλάσσιων. Ενώ πριν 20-25 χρόνια βρίσκαμε ενός επιτοπλίστων φραγκολίνες στην περιοχή της Πάφου, από ό,τι θυμούμε. Μάλιστα, ήταν πολύ λίγες οι φραγκολίνες, αλλά με την προστασία της, το είδος και κάποια προγράμματα, το είδος επεκτάθηκε. Η Κυπριακή Πέρδικα επίσης είναι σε σχετικά καλούς πληθυσμούς. Την οποία να πούμε ότι είναι και τσούκαρ, δεν είναι παιδινή. Ναι. Ναι, δεν είναι η παιδινή πέρδικα που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, ναι. Τσούκαρ έχει και η Ισπανία, έχουμε και εμείς. Ναι, οπότε είναι σημαντικά είδη, συνυφασμένα και με την Κυπριακή παράδοση είναι τα θηραματικά είδη. Για τα οποία υπάρχει φυσικά και το ενδιαφέρον και το κυνηγετικό ενδιαφέρον που είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά είναι και μέρος σημαντικών του οικοσυστήματος αυτά τα είδη. Όμως προχώρησε η υπηρεσία θύρας και ασχολείται τόσο πολύ γενικά με την υπηρεσία βασικά με όλη τη βιοποικιλότητα, εγώ θα την έλεγα, της Κύπρου, με εξειδικευμένα προγράμματα, το οποίο είναι απίστευτο. Ένας ακροατής λέει: η επίδραση του ανθρώπου πάνω στη φύση για να καλύψει τις ανάγκες για επιβίωση έχει πάρει μορφή καταστροφής του οικοσυστήματος, γιατί γίνεται ανταγωνισμός για έλεγχο πρώτων υλών μεταξύ των μονοπωλίων. Είναι ο κύριος Γιαννάκης στο Φαρί και μας στέλνει και την καλημέρα του. Και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε το οικοσύστημα της Κύπρου. Εμείς ήδη πρέπει να το αγαπήσουμε, πρέπει να το μάθουμε. Και η δουλειά που κάνει η υπηρεσία Θύρα είναι αξιόλογη, Νίκο. Δηλαδή σας βλέπω όλους να τρέχετε καθημερινά, άλλοι με τις βάρκες, άλλοι να σκαρφαλώνετε πάνω στα βουνά. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Εντάξει, προσπαθούμε κάποια πράγματα να τα διατηρούμε. Είναι γεγονός ότι είναι μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται σε μια χώρα που είναι και σχετικά μικρή και υπάρχουν τόσες πολλές πιέσεις να διατηράς έναν περιβάλλον σε καλή κατάσταση. Αυτό φυσικά γίνεται σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αλληλείας κλπ. Οπότε με όλους αυτούς και όπως έχω παραλάβει προηγουμένως και με τη δημιουργία του δικτύου περιοχών Natura 2000 είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που διατηρείται το περιβάλλον της Κύπρου σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ας ελπίσουμε ότι όλοι μας θα ευαισθητοποιηθούμε, θα σταματήσουν τα δηλητήρια στην Κύπρο. Πρέπει να μαθαίνουμε για τα δηλητήρια ακόμα και για τα πιο, αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι αθώο, να κάνει τεράστια ζημιά στο περιβάλλον, και καλύτερα να μιλούμε με κάποιους ειδικούς πριν αγοράζουμε έτσι ανεξέλεκτα κάποια φυτοφάρμακα, είτε για να ψεκάσουμε είτε τα οποία θα κάνουν ζημιά. Νίκο, θα σε ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δώσατε να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια μηνύματα προς τα έξω, να γνωρίσει ο κόσμος έστω και επιγραμματικά λίγα πράγματα για την βιοποικιλότητα της Κύπρου, και ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να τα ενημερώσουμε και για άλλα σημαντικά θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να μας κρατάς ενήμερους με όλα σας τα προγράμματα, γιατί είναι φοβερά ενδιαφέροντα. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή και εγώ μέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, ραντεβού ξανά την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα. Και όσοι από εσάς θα θέλετε να ακούσετε την εκπομπή ξανά, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα dialogos.com.cy/astra. Επιλέγετε το αρχείο εκπομπών, επιλέγετε τη Φαρματοζών και ακούγετε την εκπομπή της επιλογής σας ξανά. Όμως μείνετε τώρα συντονισμένοι πάντα μαζί μας στον Άστρα, στους 92,8 και στους 105,3, για να πάρετε μια όμορφη ανάσα μουσικής. Λοιπόν.
Πριν σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θυμόμαστε ότι δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα τις τα πλάσματα. Καλή συνέχεια και γεια σας. Η Φάρματο Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου.